τι έγινε. Κάποια στιγμή, αφού του ξύπνησαν, πήραν το πρωινό του. Ο στρατό, από ό,τι μάθαμε, του χέρασε γλυκά και αποχώρησε από το χώρο. Τη φύλαξη την ανέλαβε η αστυνομία. Από εκεί και έπειτα θέλησαν να βγουν. Είτε για να πάρουν κάτι να φάνε απ' έξω από τα διαβατά, κυρίω όμω για να πάνε, από ό,τι μα λένε, στην Ευρώπη. Περισσότεροι θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Ναι. Και αποφάσισαν να ανοίξουν τρύπε ή να σηκώσουν το φράχτη σε 4-5 σημεία από την πίσω την πλευρά και να πάνε στα. Να περάσουν στα Σκόπια. Ξέρουν ότι είναι 100 χιλιόμετρα η απόσταση, δεν ξέρουν ακριβώς το δρόμο. Κάποιους τους βλέπαμε με GPS στα χέρια και είπαν ότι είναι αποφασισμένοι. Είδατε τις μητέρες που είπαν θέλουμε αυτοκίνητο για να μας πάνε, όμως ακολουθούν το κομβόι. Αυτό που βλέπετε είναι ένα μέρος. Πολλαπλάσιος αριθμός από αυτούς έχει περάσει μπροστά και συνεχίζει τη διαδρομή, όπως τα τέμπη βλέπαμε νωρίτερα. Έτσι και εδώ να μια ακόμη μητέρα. Οι περισσότεροι είναι Σύριοι, Ελένη. Συνεχίζουν το περπάτημα. Υπάρχουν πλειοψηφικά, είναι Σύριοι και Ιρακινοί. Ανάμεσα τους όμως, ανάμεσα στους 2.125 που μπήκαν χθες στο στρατόπεδο στα Διαβατά, είναι και Αφγανοί και κάποιοι Ιρανοί, που οι Ιρανοί είναι ξεκάθαρα